Είχαμε μια έντονη αντίδραση. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τα σημερινά σχέδια απογοητευτικά και αδύναμα αξία, ενώ εκτιμά ότι το πακέτο των αποκρατικοποιήσεων σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει το προσδοκόμενο όφελος για την περίοδο 11 με 14, το οποίο θυμίζω ότι στο μνημόνιο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα κινηθεί στο 1 δις ευρώ. Μαθαίνω μάλιστα ότι στο επιτελείο της Ριγίλης έφτασαν σημειώματα ξένων εκτιμητών, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων δεν θα φέρει περισσότερα από 340 εκατομμύρια ευρώ, 333 και κάτι για την ακρίβεια. Ως προς τις κρατικές επιχειρήσεις που ανοίγουν, υπάρχουν ενστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που λένε τα στελέχη της Ριγίλης είναι ότι όταν από το πακέτο απουσιάζουν ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και ο ΟΠΑΠ, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για γενναίο πακέτο. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι μόλις προ 5 μηνών, τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση προέβλεπε στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης ότι μόνο για το 2010 το πακέτο των αποκρατικοποιήσεων θα αποφέρει 2,5 δις ευρώ, δηλαδή το 2,3% του ΑΕΠ. Μάλιστα, τώρα...